Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως αναπτυξιακό και κοινωνικό εργαλείο είναι το θέμα της ομιλίας του σε εκδήλωση της Παγκρίτιας Τράπεζας, με τον ίδιο να αποτελεί το τιμόμενο πρόσωπο. Να τον καλησπερίσω σε αυτό το σημείο και να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέτετε. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι εξόχως πιεστικό. Γεια σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που μιλάμε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές. Λοιπόν, κύριε Πιερακάκη, να μην χρονοτριβούμε, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Θα ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο που αφορά την ηλεκτρονική πλατφόρμα Power Pass για την υποβολή των αιτήσεων και τη λήψη αποζημίωσης από τις επιπλέον χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, σωστά? Σωστά, είχαμε πει ότι θα γίνει σήμερα, άρα θα γίνει μέσα σε λίγη ώρα. Οι μηχανικοί κάνουν τα τελευταία τεστ. Είναι θέμα, αν θέλετε, πολύ, θα έχει γίνει πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Δεν μπαίνουν όμως όλοι την ίδια στιγμή? Όχι. Αυτοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν ουσιαστικά για αύριο είναι εκείνοι που ο άφημί τους λήγει στο ψηφίο 1. Mm-hmm. Αυτό θα το κάνουμε βήμα-βήμα, κλιμακωτά, γιατί ουσιαστικά, αν δείτε τα κριτήρια, αφορά καθαρό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 45.000 ευρώ. Πρακτικά μιλάμε για το 98% των ελληνικών οικογενειών. Συνεπώς, επειδή είναι μια πλατφόρμα σαν το εμβόλιο σε επίπεδο κλίμακας, οφείλουμε να την ανοίξουμε και κλιμακωτά. Mm-hmm. Άρα θα πηγαίνει ψηφίο-ψηφίο και στο τέλος, αφού περάσει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και της κίνησης, θα ανοίξει ξανά για όλους και θα μπορέσουν όλοι να κάνουν την αίτηση μέχρι το τέλος του μήνα. Θα προλάβουν, κύριε Πιερακάκη? Μέσα στον Ιούλιο, περί τα μέσα Ιουλίου. Είναι θέμα λίγων λεπτών να μπει κάποιος να κάνει την αίτηση. Αυτό μου ετέθη πάλι ως ερώτημα σήμερα. Ομολογώ ότι από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουμε άπλετο χρόνο να κάνουμε μία μικρή αίτηση λίγων λεπτών. Ωραία. Και το αμέσως επόμενο βήμα, κύριε Πιερακάκη, αναμένεται τον Ιούλιο, με διαθέσιμα στα smartphone τα διπλώματα οδήγησης και τις ταυτότητες. Ακριβώς. Μέσα στον Ιούλιο έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι η Ελλάδα θα κάνει μια μετάβαση σε σχέση με το πώς αξιοποιούμε τις ταυτότητές μας. Ήδη έχουμε την εμπειρία του COVID, όπου στην εφαρμογή για τον COVID, για το πιστοποιητικό του COVID, προσθέσαμε την ταυτότητα μόνο για αυτόν τον σκοπό. Είδαμε ότι ο κόσμος το αγκάλιασε και τώρα πλέον θα αναπτύξουμε, θα ανακοινώσουμε, θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον Ιούλιο μια νέα εφαρμογή άλλης ποιότητας από αυτή που έχουμε συνηθίσει, στην οποία θα μπορέσει ο κόσμος να έχει και την ταυτότητά του και το δίπλωμα οδήγησής του και θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί εντός της χώρας για κάθε νόμιμη χρήση. Υπάρχουν ωστόσο πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν με ευκολία ευρύτερα σε αυτό που λέμε ψηφιακή επανάσταση. Αναφέρομαι στις ηλικίες 70+. Τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ, εμείς καταγράφουμε μια ανησυχία. Μας λένε ότι βλέπουν να σβήνει ο παραδοσιακός τρόπος συναλλαγής και αυτό πυροδοτεί ένα άγχος. Κοιτάξτε, η Ελλάδα, ήμουν πριν στο ΙΤΕ και είχα την ευκαιρία να πω ότι στο ΙΤΕ θεωρώ ότι χτυπάει η καρδιά της Κρήτης. Ο Χαρλάου Τρικούπης είχε πει ότι η Ελλάδα προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει. Αυτό σημαίνει για την εποχή μας ότι πρέπει όχι απλώς να βαδίσουμε μπροστά, πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν αλλιώς και να απελευθερώσουμε τις τεράστιες δυνατότητες των ανθρώπων μας και εδώ στο νησί και συνολικά στη χώρα. Συνεπώς, θα γίνουν πάρα πολλά βήματα, θα υπάρχουν πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης, όπως είχαμε και για το εμβόλιο για εκείνους που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες. Θυμάστε, στον εθνικό εμβολιασμό, από τη μία είχαμε τις πλατφόρμες, από την άλλη μπορούσε κανείς να πάει στο φαρμακείο ή στο ΚΕΠ. Και βέβαια θα αναπτύξουμε και σχετικά προγράμματα ψηφιακού συμπαραστάτη. Ένα τέτοιο θα γίνει σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας, όπου θα μπορεί κανείς να συμβάλλει, ώστε να μπορεί να βοηθήσει κάποιους να μάθουν πώς να δουλεύουν αυτές τις νέες πλατφόρμες. Σας διαβεβαιώ, είναι θέμα μόνο βούλησης. Είναι απλούστατες ακόμη και για κάποιον που δεν έχει βασικές γνώσεις. Είναι μόνο το να πιστεί ότι μπορεί και ότι θα το θελήσει. Τώρα, το όνομά σας, κύριε Πιερακάκη, εμφανίζεται ως φαβορί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, σε εκλόγιμη θέση. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε στις εκλογές που, όπως όλα δείχνουν, είναι κοντά. Και επιπροσθέτως, ως ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, με δείγματα πολύ καλής και σημαντικής δουλειάς, θα επιλέγατε να εκτεθείτε στη μάχη του Σταυρού? Να είστε βέβαιοι ότι θα εκτεθώ στη μάχη του Σταυρού σε κάθε διαδικασία που θα μπορέσω. Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας εδώ και χρόνια, μέλος της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων συνολικά και επί του συγκεκριμένου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου και Πρωθυπουργού. Και όταν θα φτάσουμε στον χρόνο των εκλογών, τότε θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις από εκείνον. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας ξανά. Σας ευχαριστώ και εγώ.